You'll be permanently based here in Alexandroupolis? Yeah, until October. Okay. Yeah, 120 days. Good. And normally you can take off how quickly? Within 20 minutes. Yeah, 20 minutes is our okay. These are with, so you get the water the scoop. From? Yeah. Scoop. Yeah. Out of a light water bottle. Yeah. Okay. It's good to have you. Enjoy your stay. Hopefully, this summer you will not be very busy. Okay. Thanks a lot. Thank you. Κορίτσια, τι ωραία υποδοχή. Ακόμα μία δυνατά. Καλά τα. Ωραία κατασκήνωση, πώς σας φαίνεται. Τώρα θα μου τα δείξετε όλα. Για πάμε παρέα. Είναι αφιερωμένη στο άξιον εστί, κύριε Πρωθυπουργέ, το οποίο το αναμένουμε το Σεπτέμβριο, αν θέλει. Α, ναι. Μπράβο. Θα έπρεπε. Καλά Άγιος Ισχυρός, Άγιος... Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια αυτής της κατασκήνωσης, για την οποία ξέρω, σεβασμιότατε, ότι έχετε μοχθήσει πολύ. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν ώστε το πολύ σημαντικό αυτό έργο για τα παιδιά της Κομωτινής, της Μαρονίας, να γίνει σήμερα πράξη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω νέα χαμογελαστά πρόσωπα τα οποία ήδη φιλοξενούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, σε ένας τόπος ψυχαγωγίας, χαράς αλλά και μάθησης, όπως είπατε, σεβασμιότατε. Και θέλω να πω στα παιδιά να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από αυτές τις εμπειρίες τους στην κατασκήνωση. Εγώ ίδιος θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ ζωντανά τις δικές μου κατασκηνωτικές εμπειρίες, τις κατασκηνώσεις της ΧΑΝΘ στην Χαλκιδική. Νομίζω ότι θα είναι εμπειρίες που θα σας συνοδεύουν για μία ζωή. Όπως είπατε, σεβασμιότατε, έβαλε το χέρι της η Παναγία για να γίνει το έργο αυτό και το χέρι της Παναγίας συναντήθηκε με το χέρι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι και το έργο αυτό να γίνεται πράξη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποδείξει ότι κινούμαστε δίνοντας αναπτυξιακή πρωή σε μια σειρά από έργα, τα οποία όμως είχαν μελετητική οριμότητα και γι' αυτό θέλω προσωπικά να σας συγχαρώ. Η Θράκη αλλάζει. Τολμώ να πω ότι αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και κάθε φορά που έρχομαι στην Θράκη με ικανοποίηση, βλέπω τη μεγάλη πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται, η οποία είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της σκληρής δικιάς σας δουλειάς. Εμείς παρέχουμε την απαραίτητη στήριξη, τα κεφάλαια, το όραμα, το σχέδιο, έτσι ώστε η Θράκη σήμερα πραγματικά να μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια Ελλάδα που αλλάζει. Και αυτό το σημαντικό έργο για την νέα γενιά της Θράκης είναι μία μόνο απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα κάνουμε πράξη σε συνεργασία με την περιφερειακή και με την τοπική αυτοδιοίκηση, να δρομολογούμε έργα τα οποία είναι ωφέλιμα για τους πολίτες, πρωτίστως ωφέλιμα για τη νέα γενιά, γιατί όπως είπατε σεβασμιότατε και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, χρέος μας είναι η επόμενη γενιά να είναι καλύτερη από εμάς και να μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια Ελλάδα η οποία θα διακρίνεται και δεν θα είναι ουραγός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά και σαν να με υγεία. Καλό ρίζικο. Να είστε καλά. Θέλετε να δείτε λίγο. Λίγο παραπάνω δύναμη. Για να δούμε. Καλά, πολύ καλύτερα. Για να δούμε. Έλα. Άντε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Για να δούμε ποια θα βάλει πρώτη. Έλα.
ποιος θα βάλει πρώτος. Πάρε και εσένα στο τόκι καλή μου. Ωραία. Έλα εδώ, ποιος θα βάλει. Έλα εδώ. Α, έλα εδώ. Πώς έλεγε εσένα. Λοιπόν, κορίτσια να περάσετε καλά. Ποια παίζει, υπάρχει καμιά που να παίζει μπάσκετ σε καμία ομάδα. Εδώ από τη βολή, άνοιξε μια βολή. Άνοιξε μια βολή να δούμε εδώ. Γιατί δεν μπαίνει, πώς δεν μπαίνει. Μια χαρά μπαίνει. Α, έχει ορωθεί. Για ξανά ρίξα μια. Για ξανά ρίξα μια. Εγώ δεν μπορώ γιατί έχει πολύ. Αχ, κόλατο. Μπράβο, ρε Μαρία. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον επόμενο σταθμό μας. Θα ακούσει τόσα για το μουσείο. Πώς ελέγχεται, τα παιδιά εδώ σας έχουν τοπικά προϊόντα, χειροποίητα τα περισσότερα. Γλυκά του κουταλιού, καφέ, τραχανά, πάρα πολύ. Εννοείται. Ξέρετε πόσο αγαπάει τη Θράκη. Από τους συλλόγους της Φυλαγανής. Είτε το παρέδοξο που πέρασε εμάς να τους φυλάξουμε και να το διατηρήσουμε. Από πότε έτσι ήταν. Από το 50. Το 22 ήταν η πρώτη πρόσφυγη σε Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, ήταν, λειτουργούσε και ερχόντουσαν γιαγιάδες. Λοιπόν, και ήταν και ένας τρόπος να συλλεγεί από εκεί και πέρα μέχρι να γίνει μια τεράστια συλλογή. Πιέρα να πούμε αυτό, αφιέρα εδώ. Να σε καλώ, να σε καλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ η χαρά είναι δικιά μου. 100 χρονών. Βεβαίως, λέμε το 22 ήταν η πρώτη πρόσφυγη. Οι τρεις ταξιάρχες είναι ο πολιούχος της Ξυλαγανής, γι' αυτό και υπάρχει και πάνω και στην. Δεν υπήρχαν χρήματα παλιά, τα αυγά είναι για ανταλλαγή προϊόντων, έτσι. Ανταλλακτική οικονομία. Και στο τέλος έχουμε το πανηγύρι. Η κυρία Πολιτσάκη ήταν η δασκάλα η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία με τη βοήθεια του συζύγου της, του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Δόθηκε ο μήλος αυτός δωρεά από τον Ατζεμιάν και Σουνόπουλου. Έγινε πολλή δουλειά. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε και θέλουμε αυτή η δουλειά τώρα να ολοκληρωθεί. Έχουμε υποβάλει ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης του μουσείου και ένταξη στο πρόγραμμα το μουσείο πάει σχολείο, ώστε όλα τα σχολεία της Ελλάδας να μπορούν και ψηφιακά να το επισκεφθούν και να επισκεφθούν την περιοχή για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ξέρουμε ότι θα ολοκληρώσετε αυτό που ξεκίνησε ο πατέρας σας και όλοι εμείς εδώ με την προσπάθειά μας, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σας δώσω όλη τη μελέτη, όπως υπευλήθη, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ευχαριστώ, Ευρεπίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που μου δίνετε δυνατότητα να επισκεφθώ τη Ξυλαγανή. Τόσα για το ωραίο σας χωριό και βέβαια επισκέπτομαι και έναν χώρο ο οποίος, όπως είπε ο Υπουργός, είχε πρώτα διαμορφωθεί από τον πατέρα μου και χαίρομαι γιατί έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά. Συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την πλούσια παράδοση αυτού του ευλογημένου τόπου. Έχω υπόψη μου το πρόγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί. Θα ρυθμίσουμε τις σχετικές λεπτομέρειες, θα μιλήσω με τον Υπουργό, γιατί αξίζει πραγματικά ο χώρος αυτός να είναι επισκέψιμος, όχι μόνο με φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά, καθώς έχετε καταφέρει να συγκεντρώσετε έναν πολύ μεγάλο γεωγραφικό πλούτο, ο οποίος φέρνει στο παρόν την πλούσια ιστορία του τόπου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το έβρος των αντικειμένων που έχετε καταφέρει να συλλέξετε. Άρα το να μπορούμε να πούμε, ειδικά στα νέα παιδιά, την ιστορία του, πώς ζούσαν οι πρόγονοί σας, πώς λειτουργούσαν, πώς λειτουργούσε η οικονομία τους. Είναι εντυπωσιακή η αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας, καθώς είδα μέσα ότι καλυπτόντουσαν όλες οι βασικές ανάγκες. Δεν υπήρχε εξάλλου τότε και άλλη επιλογή. Θα στηρίξουμε λοιπόν την προσπάθεια. Και εμείς θα σας στείλουμε σκόρδα. Αγαπητέ Ευρυπίδη, και εγώ πληροφορήθηκα ότι παράγεται πολύ καλά σκόρδα. Τα χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, το επανειδή.